Επιστρέψαμε και πάλι, πολιτική συζήτηση απόψε. Έχω τον καλεσμένο μου βάλει πίσω του είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Φαίνεται ένα κομμάτι από την, μέχρι το παλιό Ξενία και η 25 Αυγούστου, η οδός Πλάινς που λέγανε παλιά. Καλησπέρα κύριε Ινιωτάκη. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Έκανα εισαγωγή, την επίσω σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα υποψήφιο δήμαρχο. Καλύτερα να έχει λοιπόν μπροστά του την πόλη, αλλά εσείς την έχετε πίσω. Την γνωρίζετε άλλωστε, την έχετε περπατήσει από γειτονιά σε γειτονιά, δεν είναι? Εμείς θέλουμε να έχουμε δίπλα τους πολίτες και την κοινωνία. Δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι, βήμα-βήμα. Αυτό είναι η διαφορετικότητά μας, αυτό είναι το μοτό μας. Όχι απλά ίσως μεταξύ, πρώτος μεταξύ ίσων, όλοι ίσοι, όλοι δίπλα. Συζήτηση, διάλογος, συνδημιουργία, σύμπραξη, συναπόφαση, συνένεση. Αυτή είναι η διαφορετική εκδοχή του δικού μας αφηγήματος. Γιατί ξέρετε, θα με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι η πολιτική είναι η ανωτέρα των τεχνών και των επιστημών, όταν γίνεται με αξίες, με αρχές, με αγάπη στον τόπο και στους ανθρώπους. Εμείς αυτό το κάνουμε πράξη, κύριε Χεντυράκη, και γι' αυτό νομίζω έχουμε συγκινήσει την ηρακλειώτικη κοινωνία, τους πολίτες, και έχουν καταλάβει ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Ότι ήρθαμε για να μείνουμε και προσφέρουμε όχι απλά μια ακόμα από τις 9 υποψηφιότητες, αλλά την διαφορετική υποψηφιότητα που έχει ανάγκη η πόλη και οι πολίτες. Δεν είστε δηλαδή απλά ένας ευκαιριακός δημοτικός συνδυασμός? Δεν είμαστε ο συνδυασμός που πάει να καταλάβει εξουσίες, οφίτσια, θέσεις, αντιδημαρχίες ή ακόμα και τη δημαρχία. Εδώ ερχόμαστε, κύριε Χεντυράκη, να κάνουμε μια επανάσταση. Μια επανάσταση που θα συνταράξει κάθε Ηρακλειώτη, θα συνταράξει την κοινωνία και θα βγάλουμε το καλό μας πρόσωπο που το έχουμε κρύψει. Ξέρετε, κάθε κοινωνία έχει και καλό και κακό πρόσωπο. Συνήθως και έχουμε πολλές περιπτώσεις στο Ηράκλειο που βγάζουμε το κακό πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο πρέπει να δούμε πώς θα το αλλάξουμε. Αυτό δεν θα γίνει μόνο με ένα καλό δήμαρχο και ένα καλό δημοτικό συμβούλιο. Εδώ θέλει όλη η κοινωνία να μπει σε αυτή τη διαδικασία της παιδείας. Και αυτά βέβαια μπορεί να ακούγονται θεωρητικά, αλλά σας πληροφορώ, αυτό είναι το δύσκολο. Δεν είναι το δύσκολο να πάμε να κλείσουμε τις λακκούβες. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα τα εύκολα. Ακόμα και τα πιο δύσκολα τεχνικά έργα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε απόψε και ελπίζω να έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, θα σας πω ότι για μας δεν είναι τίποτα. Όχι γιατί είμαστε αλαζόνες, ότι είμαστε τεχνοκράτες και τα γνωρίζουμε όλα. Το δύσκολο, κύριε Χεντυράκη, είναι να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε. Να σταματήσουν οι παράλληλοι μονόλογοι. Δείτε τώρα τι γίνεται με αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα διάλογο και των 9 συνυποψηφίων? Το είχατε πει από την πρώτη φορά που κουβεντιάσαμε εδώ. Εσείς με θυμάστε. Το είχαμε συζητήσει. Από την πρώτη φορά το είχατε πει. Είχα καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση για να γίνει ένα debate στο πολιτιστικό. Να είμαστε και οι 9. Δεν συμφωνήσαν για διάφορους λόγους ο καθένας. Εγώ θα ήθελα να ρωτώ και το εξής, τώρα που γυρνάτε και πηγαίνετε παντού, αλλά και πάντα πηγαίνατε και στις γειτονιές, δεν πήγατε μόνο τώρα. Το είχατε γράψει και εσείς. Ναι, δεν πήγατε μόνο τώρα στις γειτονιές. Τι σας λένε, τι συναντάτε, ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτά που τους λέτε? Είναι ένα μεγάλο χαμόγελο, ένα πλατή χαμόγελο και μια μεγάλη αγκαλιά, κύριε Χεντυράκη. Παντού και στους δρόμους. Με σταματάνε στους δρόμους με τα παιδιά, με τα νέα παιδιά που έχω 70 υπέροχους νέους ανθρώπους που για πρώτη φορά κατεβαίνουν. Και το ζουν και αυτοί μαζί με μένα. Μια αποδοχή η οποία μας έχει συγκινήσει κυριολεκτικά και μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε τον αγώνα και τώρα και στη συνέχεια με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε, όχι εμείς σαν παράταξη, αλλά σαν πόλη, να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το οποίο θέλουν όλοι. Γιατί εγώ δεν θα πω ότι μόνο εγώ θέλω να κάνουμε πράξη ό,τι καλύτερο για το Ηράκλειο. Αυτό το πιστώνω και στους 8 συνυποψήφιους και στους 8 άλλους συνδυασμούς. Εμείς λέμε απλά ότι έχουμε τη μέθοδο, έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη διαφορετικότητα της συνδημιουργίας. Και από αυτό προέκυψε η ονομασία μας, σύμπραξη. Σύμπραξη. Δεν είναι βέβαια μόνο τα, όταν θα γράψεις κάπου ότι είναι τα νιάτα, το α και το ω για ένα συνδυασμό. Θέλει και τις εμπειρίες, θέλει και τα σχέδια. Έχουμε κέμπρους, έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτό ήθελα να πούμε. Έχουμε μεγάλες ηλικίες, έχουμε εργάτες, έχουμε και άνεργους. Έχουμε μηχανικούς, έχουμε και τεχνίτες. Έχουμε καλλιτέχνες. Έχουμε όλο το φάσμα των επαγγελματικών και κοινωνικών στρωμάτων. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το όπλο μας και η δύναμή μας. Αλλά κυρίως έχουμε ανθρώπους που μπήκανε με ανιδιοτέλεια. Μπήκανε με αγάπη. Δεν μπήκαν να κερδίσει κανένα από τα 70 παιδιά. Στους 70 εκλεκτούς συμπολίτες μου δεν μπήκε να πάρει τίποτα. Δηλαδή τα κριτήρια της επιλογής σας... Μόνο αγάπη για την πόλη. Μόνο αγάπη και πίστη στο όραμά μας. Και να είναι και επιτυχημένες σε αυτό που κάνουν. Βεβαίως. Είναι όλοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες,
οι οποίοι είναι πολύ πετυχημένοι και έχουν δώσει δείγματα γραφής στην κοινωνία, στο επάγγελμά τους. Αποτελεσματικοί και μπήκαν και συστρατεύτηκαν μαζί μου σε αυτό το όραμα και κάθε μέρα μαθαίνω κι εγώ από αυτούς. Η κομματική ταυτότητα έπαιξε ρόλο για να το βάλετε κάποιο στο συνδυασμό? Όχι, όχι. Εμείς απλά όχι την πετάξαμε την κομματική ταυτότητα, δεν ασχοληθήκαμε με κομματικά χρήσματα. Και θυμάσαι, κύριε Χιντηράκη, τη μία με χρεώνανε δεξιό, την άλλη με χρεώνανε Σιριζέο, την άλλη με χρεώνανε τα πάντα και λέγανε ότι ζήτησε χρήσμα από εκεί. Βάλαν την λάσπη στον ανεμιστήρα, γύριζε, αλλά εν τέλει η λάσπη δεν έμεινε πάνω μου. Βλέπετε ένα καθαρό πρόσωπο σήμερα. Βλέπετε μια καθαρή ματιά που σας κοιτάζει κατάματα. Και είχα πει ότι όλα αυτά θα καταπέσουν. Δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος. Και μάλιστα έλεγα, δεν χρειάζεται να απαντήσουμε, γιατί εδώ είμαστε πολλά χρόνια, έχουμε μια διαδρομή. Και το τι κάνει ο καθένας, και όταν κάποιοι την εντυμότητα, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα εκφοράς πολιτικού λόγου δημόσια την εκλαμβάνουν όπως θέλουν για να σου μετατρέψουν, ότι κάνεις επαφές, κάνεις συζητήσεις κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι. Και ενώ εσύ λες, θέλω να κάνω συζήτηση για να συμφωνήσω. Δεν μπαίνω σε συναλλαγή, συνδιαλλαγή, αλλά θέλω να συμφωνήσω πολιτικά. Γιατί αυτή τη φορά έχουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Η απλή αναλογική μας βάζει στο τραπέζι της συνεργασίας. Αυτή ήταν η ερώτηση. Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Αυτό λοιπόν εγώ πρότεινα από την αρχή, εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ότι έπρεπε να έχουμε ήδη συζητήσει. Έπρεπε να έχουμε πριν από τις εκλογές, να έχετε. Βέβαια. Που συμφωνείτε. Βέβαια. Βέβαια. Έπρεπε να υπάρχει. Γιατί μετά η προετοιμασία. Θα γίνει κάποια συναλλαγή μετά, ε. Μα μετά θα γίνει ότι μπορείτε να φανταστείτε. Και το κυριότερο που εγώ φοβάμαι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Η ακυβερνησία. Για φανταστείτε υπάρχει να αρχίζουμε αυτό, να σαμποτάρουμε ή να υπονομεύουμε. Ενώ αν είχαμε μπει σε μια συζήτηση, η οποία είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη μοναδική συζήτηση, debate που εγώ συμμετείχα, ήταν στο δικό σας πλατό, κύριε Χιντηράκη. Ναι, ναι, ναι. Θυμάστε το επίπεδο της συζήτησης. Απίστευτο. Θυμάστε πώς συνεννοηθήκαμε. Απίστευτο. Θυμάστε πώς έβαλε ο καθένας τα ζητήματα. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να φοβηθούμε. Άρα μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ακριβώς. Και πρέπει και να μάθουμε, ακόμα και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε πάντα με ένα τέτοιο τρόπο και σε ένα τέτοιο επίπεδο, πρέπει να δοκιμάσουμε. Και πρέπει να δοκιμάσουμε τις αντοχές μας. Και πρέπει να δοκιμάσουμε, αν θέλετε, την πίστη και την αγάπη για την πόλη μας. Και να καταλάβουμε ότι και οι άλλοι έχουν το δικό τους δίκιο και να ανακαλύψουμε τη δικιά τους αλήθεια. Να αφήσουμε το εγώ μας. Με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω ότι θέλω να ταπεινώσω το εγώ μου. Θέλω πραγματικά να έρθω και να καταλάβω γιατί ο Γιώργος Χιντηράκης μου βάζει κάποια ζητήματα απόψε. Όχι με κακή προαίρεση και πρόθεση. Σίγουρα έχει κάτι να πει κι αυτός. Κοιτάξτε, κύριε Νιουτάκη. Και εκεί να υπάρξουν συμφωνίες. Στα 30 λεπτά που θα διαρκέσει αυτή η εκπομπή, είναι αδύνατο να πιάσουμε ένα-ένα να μιλήσουμε για τα έργα ή οτιδήποτε γίνει. Έτσι, άξα τη συζήτησή μας να φανεί ποιος είναι ο Πέτρος Νιουτάκης ή τι σκέφτεται. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου καταρχήν. Έτσι, για να, όσοι δεν έχουν δει τον Πέτρο, να καταλάβουν ποιος είναι. Να τον δουν, να του κοιτάξει κατάματα στο φακό. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Ούτε να κάνω δύσκολες ερωτήσεις, ούτε να ρωτήσω γιατί και πώς και γιατί. Αυτά ας το κάνουν άλλοι, ναι. Αλλά πολλές φορές βλέποντας ένα πρόσωπο και ακούγοντάς το, λες, καλός είναι αυτός, καλά τα λέει. Αυτός είναι ο σκοπός της κουβέντας μας απόψε. Εγώ ήρθα όμως, κύριε Χιντηράκη, να σας απαντήσω στα πάντα. Δεν έχω το χρόνο να μιλήσω για όλα τα θέματα. Ξέρω πως σας ενδιαφέρουν τα πάντα. Όχι, εννοώ αλλά σκληρά ζητήματα και ό,τι ναι θέλετε να μου βάλετε να μου αλλά το βάλετε. Θα σας απαντήσω πάντα με ειλικρίνεια και με ξεκάθαρο τρόπο. Δεν Φέξτε νομίζω ότι μπορούμε να κρυφτούμε πλέον. Κοιτάξτε. Τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα πλέον πρέπει να παίρνουν καθαρές απαντήσεις. Πρέπει να παίρνουν ξεκάθαρη θέση. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Πρέπει να είναι ενήμεροι και για τα μικρά και για τα Συμφωνώ μεγάλα. Και να ξέρουν ο Πέτρος Μητσοτάκης τι εννοεί όταν λέει ότι το Ηράκλειο μπορεί να γίνει Μητρόπολη της Μεσογείου και να εξηγήσει ο καθένας από εμάς πώς θα γίνει αυτό. Γιατί όλοι το λέμε. Το ζήτημα πώς θα γίνει. Πώς μπορεί να γίνει ένας Δήμος ο οποίος θα εκφράζει όχι μόνο αυτό το οποίο εκφράζει σήμερα Αλικαρνασσό Ηράκλειο, αλλά πώς θα μπορούσαμε να δούμε όλο το μέτωπο, το παραλιακό μέτωπο από το Φόδελε ουσιαστικά να φτάσει μέχρι τη Χερσόνησο, το οποίο Κατάλαβα θα μπορούσε να ήταν ένα μεγάλο αναπτυξιακό τουριστικό μέτωπο. Και αυτό είναι ένα όραμα όμως. Είναι ένα όραμα είναι, και όπως όραμα είναι και η Μαρίνα. Ένα μεγάλο όραμα το οποίο θα εκτινάξει το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Θα φέρει άλλο επίπεδο τουρισμό, θα φέρει άλλο. Το έχετε πει και άλλη φορά αυτό, και το πιστεύετε. Όμως ένα όραμα είναι και το θέμα του χώρου του αεροδρομίου, της ΜΟΜΑ, της 126 μεγάλη και υπόθεση και του Καρτερού. Αυτά τα ζητήματα που δεν έχω ακούσει κανένα να λέει τι θα κάνουμε με το αεροδρόμιο. Αυτή είναι μια είναι ένα καινούριο Ηράκλειο. Είναι ένας χώρος ανεκτίμητης δυναμικής και αξίας. Εκεί δεν θα πρέπει να έχουμε την επανάληψη του φαινομένου του ελληνικού. Θα πρέπει ή της αμερικανικής βάσης γουρνών. Ή της αμερικανικής βάσης, που είναι μια, αν θέλετε, σκιά
στα πολιτικά πράγματα του Ηρακλείου. Και γι' αυτό μπορώ... έπρεπε να κουβεντιάσει όλοι μαζί. Τι θα γίνει στα προσεκτική χρόνια. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό το οποίο συζητάμε, ότι έχουμε προτάσεις, έχουμε ιδέες και τις καταθέτουμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο, αν θέλετε, με την πρόταση των 9 συνυποψηφίων. Εγώ έχω πει να ακούσουμε τους επιχειρηματίες, γιατί είναι δίπλα η βιομηχανική περιοχή. Σωστά. Πρέπει να ακούσουμε κατά κύριο λόγο την Αλικαρνασσό. Σωστά. Που είναι δίπλα. Πρέπει να ακούσουμε την ευρύτερη κοινωνία. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ακούσουμε, αν θέλετε, και τους ανθρώπους του τουρισμού που λένε αυτό το αεροδρόμιο πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει σαν πτήσεις charter κτλ. Και πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι για να το συζητήσουμε, για να το σταθμίσουμε. Γιατί υπάρχει μια υποδομή αυτή τη στιγμή τεράστια. Κάποιος μου είπε χθες μια πολύ ωραία ιδέα. Μου λέει, Πέτρο, γιατί να μην γίνει ένα αεροδρόμιο κάργο των αγροτικών προϊόντων. Αυτά λοιπόν πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Και αφού μπουν στο τραπέζι και τα σταθμίσουμε, να υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα κάνουν μελέτες, θα βγάλουν ένα master plan και θα κάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτό σημαίνει πολιτικός διάλογος ενός υψηλού επίπεδου σε μια κοινωνία. Που δεν το έχουμε κατακτήσει, κύριε Χιντιράκη, στο Ηράκλειο. Κύριε Νιωτάκη, μια ερώτηση που την κάνει ο καθένας όταν συναντήσει κάποιον φίλο του σε ένα καφενείο. Έγινε ισόρροπη η ανάπτυξη του αστικού Ηρακλείου με την αγροτική περιοχή τη γύρω. Πιάσατε καρδιά τώρα, κύριε Χιντιράκη. Γιατί... Χτυπήσατε να μιλήσω... χλέβα. Εντάξει, θα μιλήσουμε για τα σκουπίδια, θα μιλήσουμε για τη κοινωνία. Ένα θέμα είναι ότι υπάρχουν 4 δήμοι αγροτικοί δίπλα και οι άνθρωποι λένε ότι, παιδιά, πού μας αφήσατε. Με ρωτήσατε και πριν τι μου λένε οι πολίτες. Ναι. Στην ενδοχώρα, λοιπόν, θες για παράδειγμα στις Δαφνές, στην Αργενική και στο Βενεράτο που ήμουνα, μου είπαν, Πέτρο, εμείς θεωρούμε ότι μας απορρόφησε, μας διέλυσε η ενσωμάτωσή μας. Ενώ θέλαμε να έρθουμε στο Ηράκλειο, γιατί θα μπαίναμε κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες διαλύθηκαν. Μου έλεγαν μάλιστα και μια περίπτωση, η οποία 5 χρόνια μια γεώτρηση στην Αυγενική, δεν μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Αυτό έχει εξήγηση όμως. Πολιτικά ερμηνεύεται. Ο Καλλικράτης ήρθε και έφερε μια πραγματικότητα μετά τον Καποδίστρια, όπου ουσιαστικά ενσωμάτωσε και συσσωμάτωσε την αγροτική περιοχή και την ενδοχώρα σε αστικούς δήμους με έναν τρόπο που έγινε παραδοξότητα. Δηλαδή, δεν υπολόγισε ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μια άλλη εσωτερική δομή των υπηρεσιών. Δεν μπορείς να παίρνεις 3 αγροτικούς δήμους με ένταση, με παραγωγή. Ο προφήτης Ηλίας συγκρατεί τον πληθυσμό του εκεί. Είναι ένα από τα μεγάλα χωριά της Κρήτης και της Ελλάδας που κρατάει τον πληθυσμό. Οι οικογένειες γεννάνε, τα παιδιά παραμένουν εκεί. Άρα θέλουν βοήθεια, εννοείται. Και θέλουν απλά τα στοιχειώδη από εμάς. Και έρχεται λοιπόν ο Καλλικράτης και αντί να βάλει μια λογική ενσωμάτωσης και ενίσχυσης της αγροτικής περιοχής και να δώσει κίνητρα, ουσιαστικά τα ισοπαίδωσε. Και τι μπορεί να γίνει δηλαδή, που είναι πρότασή μας και εκείνη η διαφορετικότητά μας. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, όχι για το αστικό, για την αστική περιοχή, αλλά και για τον αγροτικό τομέα, για τον προφήτη Ηλία. Καλά ακούγεται. Αυτό όμως, σαν πρόταση, αν μείνει πρόταση έτσι και δεν πας να κάνεις μια εσωτερική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών σου, ώστε να μην είναι ο αντιδήμαρχος, ο Νιωτάκης, ας πούμε, για παράδειγμα, θα αναλάβει τον αγροτικό τομέα, αλλά να έχει τους μηχανικούς, 5 μηχανικούς, 10 τεχνίτες, 5 μηχανήματα, 3 GCB, 2 τσαπάκια που θα πάνε επί τόπου, θα είναι εκεί. Δεν θα φεύγει το τσαπάκι στις 8 το πρωί να κάνει μια ώρα να πάει στο χωριό, μια ώρα να γυρίσει και μια ώρα θα δουλέψει. Θα μένει μόνιμα στον προφήτη Ηλία, στην Αυγενική. Θα είναι στο Βενεράτο, θα κάνει έργο, θα κάνει δουλειά κάθε μέρα. Κατάλω. Ο αντιδήμαρχος δεν θα έρθει καν στη Λότζια. Θα είναι στα χωριά. Θα μπαίνει στα καφενεία και θα ακούει. Δεν είναι δυνατόν ο αγρότης μας να μην μπορεί να φτάσει στο χωριό του, κύριε Χιντιράκη. Δεν είναι δυνατόν. Και να μιλάμε μετά για αγροτική ανάπτυξη. Αυτά είναι ζητήματα που τα φέρνουμε και θα γίνει αυτή η επανάσταση που λέω εγώ, ξεκινώντας από τη γειτονιά και από το χωριό. Λοιπόν, το ξεχασμένο χωριό. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό το πράγμα, με αυτόν τον τρόπο, εσείς θα είστε πολύ γρήγορα, θα φτάνει στα αυτιά σας σαν δήμαρχος Ηρακλείου, το ότι θέλει κάθε περιοχή. Τις γειτονιές, πώς μπορούμε να τις ακούσουμε. Ας αφήσουμε τις αγροτικές περιοχές. Την κάθε γειτονιά. Κάποτε είχατε μιλήσει για κάποια συμβούλια, για κάποια μικρά δημοψηφίσματα, δεν ξέρω κάπως. Πώς το βλέπετε αυτό. Δηλαδή, πώς ακούγεται η φωνή της γειτονιάς. Η φωνή της γειτονιάς ακούγεται όταν τους λαμβάνεις υπόψη και είσαι σε μια διαρκή επαφή μαζί τους και είσαι τακτικά σε γενικές συνελεύσεις, είσαι σε επαφή με το τοπικό συμβούλιο, παίρνεις, αν θέλεις, σοβαρά τις σκέψεις και τις αποφάσεις τους και όχι απλά να περάσεις, να πιεις ένα καφέ και να τους χαιρετήσεις. Καλό είναι και αυτό, δεν λέω. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Κυρίως όμως, ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό, κύριε Χιντιράκη, η ιεράρχηση. Ποιο είναι το α, από πού ξεκινάς
και πώς βάζεις τα ζητήματα. Αν πεις εσύ λοιπόν ότι εγώ δεν θα κάνω πρώτο έργο, αυτό το οραματικό έργο που λέω εγώ, την ενοποίηση των πλατιών, της πλατείας Ελευθερίας, με το πάρκο Γεωργιάδη, την πλατεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο και την πλατεία Δασκαλογιάννη και θα ενσωματώσουμε και τους κλινδρόμενους Καστρινάκη. Το αρχιτεκτονικό μας απόθεμα είναι αναξιοποίητο. Είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο δεν ζήτημα. Δεν είχε γίνει μια προσπάθεια τέτοια παλαιότερα. Θα το κάνουμε πράξη εκεί και θα υπάρξει μια ανάπλαση του κέντρου και θα του δώσουμε και ταυτότητα. Κάποιοι μου λένε να αποκτήσει ένα μινωικό πρόσημο. Να συνδέσει και την ιστορία σου. Να κάνει μια μινωική πλατεία ενδεχομένως. Αυτό τώρα όμως είναι μια ιδέα. Αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Θα πέσουν οι ιδέες και θα μας τα πούνε οι επιστήμονες, οι μελετητές, οι αρχιτέκτονες, οι αρχαιολόγοι. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα πω εγώ δεν θα είναι τα πρώτα όμως. Θα ξεκινήσω από τα Δειλινά. Θα ξεκινήσω από τα καμίνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα πάω και θα δω. Δεν είναι δυνατόν στα καμίνια να μην υπάρχουν πεζοδρόμια. Δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με το δυτικό Ηράκλειο και να μιλήσω για αναπλάσεις. Θα βάλω πρώτη μου προτεραιότητα, αφού συζητήσουμε με την ΠΑΕ Όφη, με τον Ερασιτέχνη Όφη, να δούμε την τεράστια πρόκληση του να μετατρέψουμε το χώρο του γηπέδου σε έναν υπέροχο χώρο, κρατώντας και την ιστορική μνήμη, την αθλητική μνήμη του Όφη, με ένα μουσείο της ιστορίας του Όφη. Και να πάμε σε συνεργασία και να δώσουμε χώρους δίπλα στο ΒΑΚ, όπου ξέρω ότι το θέλει η ΠΑΕ, το θέλει και ο Ερασιτέχνης, για να μπορέσουμε εκεί να έχουμε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, ένα μικρό παλατάκι για τον Όφη, την ομάδα όλης της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως θα μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη ανάπλαση, όπου προσέξτε, εάν δούμε να γίνεται πράξη μετά από 6, 7, 8 χρόνια η Μαρίνα και πας και σε ανάπλαση στην περιοχή των Καμινίων του Δυτικού Ηρακλείου, αλλάζει η πόλη. Έχει την νεοταρικότητα η οποία πρέπει να δει ο επισκέπτης που έρχεται στο Ηράκλειο. Γιατί δεν έρχεται μόνο για την Γνωσό και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρέπει να δείξεις τη σύγχρονη εκδοχή. Ναι. Έτσι είναι, αλήθεια. Με είναι. Μεγάλα σημαντικά έργα. Αλήθεια. Έτσι γίνεται Μητρόπολη του Ηράκλειου, κύριε Χιντηράκη. Αλήθεια. Αυτό είναι το όραμα. Αυτή η προοπτική. Και θα πάμε λοιπόν από τα Καμίνια, από τον Κατσαμπά, από τη Χρυσοπηγή. Τον Μπόρο. Τη Φορτέτσα. Και θα δούμε το δόστρωμα εκεί. Δεν θα πάμε πρώτα στο κέντρο, που παρόλο και στο κέντρο έχουμε προβλήματα. Κοιτάξτε, κύριε Μιωτάκη, το δόστρωμα δεν φταίει μόνο η βροχή που έκανε προχθές. Φταίνει οι κακοτεχνίες. Ίσως είστε τεχνικός και έχετε κάνει στο επιμελητήριο τόσα χρόνια και ξέρετε καλύτερα από μένα και από τον καθένα τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές ο εργολάβος έρχεται και τα σκεπάζει και βέβαια μετά από 6 μήνες θα βγει. Πού να τρέξει το Δήμο να κάνει τι. Άρα είναι και η παρακολούθηση των έργων. Είναι όλα τα πράγματα αυτά που πρέπει να γίνονται σωστά. Συμφωνώ μαζί σας. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για πιο μεγάλο θέμα. Γιατί μου έχετε πει πολλές φορές και για τα σκουπίδια και για τη Συγγενεία έχετε λόγο. Τα έχετε επαναλάβει πολλές φορές. Ένα πρόβλημα που το Ηράκλειο είχε τα προηγούμενα χρόνια και θα το έχει στη συνέχεια είναι το νερό. Ναι. Έβρεξε φέτο, εντάξει, γύρισαν τα μυευτήρια. Ναι. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Αυτό κάτι λοιπόν, για δαφνές μου λέγατε, κάτι από εδώ, είχατε κάποια σχέδια. Ναι. Το νερό είναι το τεράστιο ζήτημα για όλες τις νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. Η ξηροθερμία έχει πλήξει πλέον βάναυσα όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ειδικά όμως στο νησιωτικό σύμπλεγμα και ειδικότερα την νοτιοανατολική Κρήτη. Ναι. Εκεί που έχουμε και τις καλλιέργειες. Ναι. Οι καλλιέργειες αυτή τη στιγμή απορροφούν το 70-75% του νερού που έχει στη διάθεσή της το νησί μας. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν θα σταματήσουμε την αγροτική ανάπτυξη, την καλλιέργεια, όλες τις καλλιέργειες που μας δίνουν πλούτο, φεύγουν τα προϊόντα μας και φέρνουν πλούτο στο νησί. Άρα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που είναι μια πραγματικότητα και πραγματικά πρέπει να δούμε το ζήτημα ότι έχουμε πλέον μεγάλη ένταση εναλλαγής των συνθηκών. Mm. Δηλαδή αυτές οι βροχές που έγιναν φέτος και κυριολεκτικά σάρωσαν και τα Χανιά και την Ανατολική Κρήτη, τη Σιτία και την Ιεράπετρα και έκαναν απίστευτες ζημιές, θα ενδεχομένως του χρόνου να τη διαδεχθεί μια κατάσταση χωρίς βροχές των προηγούμενων ετών, των 5-6. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε φέτος να είμαστε άνετοι επειδή γέμισε το φράγμα. Και ενδεχομένως κοίτα μυευτήρες ή άλλοι. Βεβαίως, κοίτα μυευτήρες και είχαμε εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Εμείς πρέπει να αρχίζουμε να μελετάμε και να συζητάμε πολυεπίπεδες, πολύπλευρες και όχι μονοδιάστατες λύσεις. Το ζήτημα της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης από το βιολογικό καθαρισμό. Το γνωρίζετε, κύριε Χιντηράκη, ότι 15.000 κυβικά ημερησίως πάνε στη θάλασσα, που μπορούσαν να ποτίζουν τα χωράφια μας, τις ελιές και τα μπέλια μας, στο Κυπαρίσι, στις Βασιλιές, στη Σύλαμο. Κ. Λαμπρινός μου είπε εδώ, στην ίδια θέση που καθόσαστε, ότι από την περιοχή εκείνη θα βγουν χιλιάδες τόνοι νερού από κάτω που έχουν λίγο γύψο και θέλουν και αυτά μια κατεργασία. Είναι αλήθεια αυτό?
Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λαμπρινός και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι θα πρέπει να καθίσουμε με σοβαρές μελέτες, με έργα, με μηχανικούς, να απλοποιήσουμε τη δουλειά των μηχανικών που τους έχουμε και κάνουν δουλειά κλητήρα. Και λέμε δεν έχουμε μηχανικούς, αλλά δεν είναι ακριβώς η αλήθεια αυτή, κύριε Χιντεράκη. Όταν έχεις το μηχανικό να σου πηγαινοφέρει το φάκελο από την Αλικαρνασσό στη Λότζια ή να πηγαίνεις στις υπηρεσίες, αντί να είναι να σου κάνει μελέτες, να σου εκπαιδεύει μελέτες, να είναι επί το έργο επιβλέπων, τότε ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί το έργο του μηχανικού και κάνει οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορέσαμε να δώσουμε απαντήσεις αυτά τα 5 χρόνια, σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα που ήταν μπροστά μας. Το φράγμα του Λαδούκου είναι ντροπή. Του Λαδούκου. Κύριε Χιντηράκη, ντροπή. Εσείς μόνο το λέτε αυτό. Είναι ντροπή για όλους μας. Γιατί δεν μπορείς να έχεις σχεδόν το σύνολο του ποσού, να έχεις μια σχεδόν έτοιμη μελέτη και επί 5 χρόνια να μην μπορέσει να δημοπρατηθεί αυτό το έργο. Μικρό έργο, αλλά σημαντικό για την περιοχή. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία όλων των μελετών. Αν θέλετε να επικαιροποιήσουμε μελέτες και να αρχίσουμε συστηματικά, και θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που θα τα χρεωθούν, που θα τα πάρουν επόμενα και θα τα τρέχουν, και θα υπάρχει λογοδοσία. Δεν θα πάμε στο Κυπαρίσι σήμερα, θα ξαναπάμε σε 4 χρόνια. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Ο κοινοτάρχης θα είναι εκεί και θα σε ελέγχει πώς πάνε, πώς προχωράνε. Και κάθε βήμα, επειδή έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία, ούτε θα πατήσουμε κουμπιά και θα λύσουμε προβλήματα, θα μπορέσει ο κάθε κάτοικος να γνωρίζει πού βρίσκεται, σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται και οριμότητας η μελέτη. Γιατί αυτά τα έργα, τα μεγάλα έργα, π.χ. το φράγμα των 20 εκατομμυρίων κυβικών που έχει ξεκινήσει, δεν το είπα εγώ πρώτος. Μηχανικοί της δεκαετίας του 60 τα έχουν πει. Ο ΦΑΟ ήρθε. Οι διεθνείς οργανισμοί ήρθαν και είπαν ότι η Κρήτη έχει ανάγκη ένα μεγάλο έργο που θα είναι σε μεγάλο υψόμετρο κοντά στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Εμείς λοιπόν αυτά τα επαναφέρουμε και τα βάζουμε στο τραπέζι και θα οριμάσουμε τις συνθήκες για να εκπονήσουμε τέτοια ένταση. Έργα. Μαζί όμως με την κοινωνία. Δεν θα πάμε να το επιβάλλουμε στο Κυπαρίσι. Το λέτε συνέχεια. Θέλουμε την κοινωνία μαζί μας και να το υποστηρίξει το έργο. Και όχι την ώρα που θα είμαστε έτοιμοι να το πνίξουμε το έργο. Κοιτάξτε, ο Δημότης πρέπει να. Το πρόσωπο του Δημάρχου ή των Αντιδημάρχων να τα εμπιστευτεί, να τα εκτιμήσει, να τα αγαπήσει. Αυτό είναι το βασικό θέμα του εθελοντισμού. Δηλαδή, η κοινωνία μαζί, ναι. Δείξε όμως το πρόσωπό σου. Αυτό είναι το μεγάλο σύν της δικιάς μας παράταξης. Ότι ο Δημότης μας αγαπάει και μας εμπιστεύεται. Λοιπόν, γιατί... σε ένα λεπτό μέσα μπορείτε να μας πείτε γιατί πρέπει να σας ψηφίσει ο Ηρακλειώτης. Σε ένα λεπτό, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Γιατί, για πού διαφέρετε. Πού διαφέρομαι. Είπαμε στην αρχή ένα σωρό πράγματα. Για αυτούς τους υπέροχους 70 μοναδικούς συμπολίτες μας που μπήκαν ιδιωτελώς με αγάπη. Και κυρίως γιατί εμείς τους καλούμε, τους συμπολίτες μας, να αναλάβουν μαζί με εμάς μια μεγάλη ευθύνη για την πόλη που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και αυτή η πόλη τους ανήκει το ίδιο όπως ανήκει και σε εμάς και σε κάθε δημοτική αρχή. Και είναι η δικιά τους ευθύνη να την κάνουν όσο πιο όμορφη, όσο πιο έξυπνη, όσο πιο πράσινη, όσο πιο ανθρώπινη, όσο πιο ελκυστική. Πιο καθαρή. Πιο καθαρή. Ένας μοναδικός τρόπος να ζεις, να χαμογελάς, να ερωτεύεσαι, να ονειρεύεσαι και να είναι ένας τόπος που θα ζηλεύουν όλοι και θα θέλουν να ζήσουν. Γι' αυτό επειδή εμείς θα το κάνουμε πράξη. Οι Ηρακλειώτες πρέπει να το σκεφτούν και να μας επιλέξουν. Και να ανοίξουν την κατάσταση που τους προτείνεται και να δουν ποιοι άνθρωποι από αυτούς αξίζουν τον κόπο να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχετε και εσείς την ευχέρεια να επιλέξετε πολύ κατάλληλα πρόσωπα για να κάνετε τη δουλειά σας. Σωστό, δεν είναι και αυτό. Η επιλογή είναι δικιά τους. Η απόφαση δικιά τους και απλά πρέπει να τολμήσουν να υπερβούν συνήθειες που μας έχουν κρατήσει αγγυλωμένους σε καταστάσεις οι οποίες σίγουρα δεν προσφέρουν αυτό το οποίο ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 σημεία μείνανε. Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα είστε τα καλά, καλά, κύριε Χιντηράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί.